έδωσαν και το εξασφαλίσαμε. Πάμε να δούμε τώρα μία άλλη κυρία επίσης μεγάλη του ελληνικού τραγουδιού, καλό παιδί επίσης, την Κέτι Γαρμπή, η οποία έδωσε μία πολύ ενδιαφέρουσα αποκαλυπτική συνέντευξη. Δεν είναι απλά αποκαλυπτική συνέντευξη. Στην Χρήστηλα Γεωργακοπούλου και στο fdis.gr. Θέλω να σου πω ότι είναι η καλύτερη συνέντευξη και της Γαρμπή, η πιο εξομολογητική. Καλά, μιλάει και, για και τη Γαρμπή νομίζω ότι πάντα ούτως ή άλλως ήταν αποκαλυπτική στις συνεντεύξεις. Αν ήταν πάντα αποκαλυπτική. Αν νιώθει έτσι και λίγο άνετη και με τον δημοσιογράφο που παίρνει τη συνέντευξη, έχει μια πιο προσωπική σχέση μαζί της, μιλάει και ότι είναι. Μιλάει, δεν συνειδητοποιεί αν έχει απέναντι σε έναν ξένο ή όχι. Τι βλέπω, είπε και για την Έλλη Κοκκίνου. Μιλάει για πρώτη φορά, παιδιά, για την Έλλη Κοκκίνου σε μια απάντηση που πραγματικά θα συζητηθεί για το ποια είναι η σχέση της με την Έλλη Κοκκίνου, τι συναισθήματα έχει για εκείνη τώρα. Γιατί να σας θυμίσουμε, φαντάζομαι περισσότεροι το γνωρίζετε, πριν γίνει η πρόταση γάμου από τον Διονύση Χινά στο ζωντανό μπράβο της Λούλας Κορομιλά, η Έλλη Κοκκίνου ήταν η πρώην αγαπημένη του Διονύση. Mm-hmm. Μιλάει για πρώτη φορά για την Έλλη, μιλάει για την οικονομική κρίση και για όλα αυτά που ακούστηκαν, ότι περνούσε πάρα πολύ άσχημα οικονομικά, και μίλησε και για τις πλαστικές και για την πλαστική στο στήθος της, mm-hmm. ότι την έκανε για τον Διονύση Χινά. Γιατί της είπε εκείνος να την κάνει? Όχι, το είχε ανάγκη εκείνη, για εκείνον όμως. Για να δούμε. Θα σου πω ένα όνομα. Mm. Μη μου πεις πας στο παρελθόν, γιατί αυτό το όνομα θέλω. Που να μην μου απαντήσεις. Απλά θέλω να δω την αντίδρασή σου στο πρόσωπό σου. Έλλη Κοκκίνου. Λοιπόν, άρχισα να τη βλέπω την Έλλη με συμπάθεια από τότε που έκανε το παιδί. Κατάλαβα ότι εμείς που έχουμε κάνει παιδιά γινόμαστε καλύτερες. Είμαστε μαμάδες, ξέρεις τι τίτλος είναι αυτός. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να δω την Έλλη ως πρώην του Διονύση πια. Είναι μια κοπέλα η οποία έχει ένα παιδί και έχει καταλάβει πάρα πολλά πράγματα. Αλλάζει ο άνθρωπος με το παιδί. Mm-hmm. Και είδα και σε εκείνη, άκουσα κάποτε μιλάει για το παιδί της έτσι πολύ γλυκά, πολύ ζεστά. Ξέρω ότι το παιδάκι της το λατρεύει. Οπότε άρχισα να τη βλέπω με συμπάθεια. Και πια είναι 15 χρόνια δηλαδή. Το να συζητάμε για πράγματα είναι λίγο αστείο. 15 χρόνια, εντάξει. Εκείνη την εποχή της Έλλης. Ακουγόταν διάφορα πράγματα, τα οποία σίγουρα τα προκαλούσαμε εμείς. Εγώ αλλά πάει, πέρασε. Έχει φτάσει άνθρωπος να μου πει ότι είσαι μεγαλύτερη 15 χρόνια από τον Διονύση, έτσι. Ναι. Ναι, ναι, αλλά τώρα ο Διονύσης που έχει αστρομαλάκια, τι λένε τώρα. Εσύ έχεις καλή κομμότρια. Ναι, το αποτέλεσμα μετράει, έτσι. Αγάπη μου. Το αποτέλεσμα μετράει. Εντάξει. Κάποια στιγμή ακούστηκαν φρικτά πράγματα, ακόμα και για την οικονομική σου κατάσταση, mm-hmm. ότι η Κέτι Γαρμπή δεν ξέρει πού πηγαίνουν τα τέσσερα, τι θα κάνει, είναι απεγνωσμένη κτλ. Κτλ. Ενώ την ίδια ώρα βλέπαμε ότι η ζωή σου συνεχιζόταν κανονικά. Mm. Άρα λοιπόν αυτοί που το είπαν, τι είδαν και τρόμαξαν Ξέρω. Έτσι και βγήκαν. Πιστεύω ότι όλο ξεκίνησε από το ότι πουλήσαμε δύο σπίτια. Πες μου τώρα εσύ. Όποιος πουλάει τα σπίτια του σημαίνει ότι είναι κατεστραμμένος οικονομικά. Στα οποία δεν μείνατε σπίτια. Και ποτέ όμως, έτσι, αυτό ποτέ, μάλλον ποτέ, πρέπει ποτέ, να το υπογραμμίσουμε. Ποτέ. Αυτά τα σπίτια φτιάχτηκαν για συγκεκριμένο λόγο, για να χαριστεί ένας τους γονείς, να μένουμε εμείς δίπλα, αλλά τελικά μείναν ημιτελή, γιατί και η περιοχή εκεί κάει και απέναντι το δάσος κλπ. Τα σπίτια πουλήθηκαν και ήταν το πιο απλό πράγμα του κόσμου. Δηλαδή, θα κάνουμε τέτοιες εποχές, ας πούμε, θα είμαστε συλλέκτες σπιτιών. Πώς πας από πλαστικές, αν και το γονίδιό σου είναι καλό. Εσύ τι λες, δεν βλέπεις. Εδώ λέμε ότι έχω ένα σημάδι από μωρό που έχω χτυπήσει και δεν έχω πάει να το φτιάξω. Αυτό. Σκέψου λοιπόν. Ήταν η συζήτηση που είχα τις προηγούμενες μέρες με κάποιους φίλους που μου λέγανε καλά, ρε παιδί μου. Η Γαρμπή πηγαίνει, κάνει το πρόσωπό της, φτιάχνεται, κάνει μπότοξ, κάνει τέτοια. Μπορεί να φτιάξει το σημάδι. Ποιος ενημερώνεται ότι κάνω μπότοξ και το είπε και με σιγουριά, ας πούμε. Δεν ξέρω, έτσι είπανε. Έτσι λένε. Λοιπόν, να ξέρεις ότι κάνω, επειδή είμαι πάρα πολύ με όλα αυτά, δηλαδή ψάχνουμε με τα βιοενεργειακά, με τις ομοιοπαθητικές, με. Νομίζω ότι το ξέρεις αυτό. Εκνευριστικά. Ναι. Λοιπόν, ψάχναμε και με πολύ φυσικά και φυτικά πράγματα. Ό,τι είναι τέτοιο πράγμα, τρέχω να το δοκιμάσω, να το. Λοιπόν, κάνω φουλ εθέρια έλαια, φουλ ενυδατώσεις, τέτοια πράγματα που κρατάνε το πρόσωπο φρέσκο. Θέλω να σου πω ότι επειδή συζητούσαμε αυτά τα περί σημαδιού, νηστεριού, ενέσεων, πλαστικών κτλ. Είπα ότι το μόνο νηστέρι που έχει βάλει πάνω της είναι όταν έφτιαξε το στήθος της, κάτι που είναι γεγονός και το έχει πει. Άκουτε. Δηλαδή, τι, δεν γιατί. Υπάρχει αυτό το, ναι, λοιπόν. Γιατί. Ναι. Αυτό δεν είναι ψέμα, το έχεις πει από την πρώτη στιγμή και μάλιστα έχεις εξηγήσει και τους λόγους για τους οποίους έκανες. Είναι ταποθυμένο σου, γιατί όχι. Δεν κακό. Καλά, δεν βγήκαμε κανένα χωνί να το πω. εντάξει. Όλες κάνουμε πράγματα. Ακριβώς. Εντάξει. Ο λόγος ήταν, το έκανε για το Διονύση. Έτσι είχε εκφράσει μια φορά μια επιθυμία ότι
πω, οι γυναίκες έτσι που. Λέω, α, οι γυναίκες που θα σε φτιάξω εγώ. Κατάλαβες και πήγα και έκανα αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτά τα πράγματα που τα έχω μετανιώσει. Όχι. Καλή μου. Μου τέργηξε τόσο ωραία. Δεν είχε κάμερα μπροστά τη και την Γαρβή. Παιδιά, πραγματικά ένιωσα ότι ήταν δύο γυναίκες που πίνανε καφέ στο σπίτι. Παιδιά, νόμιζα ότι είχα κρυφακούσει. Είχα βάλει αυτή και κρυφάκουλα. Ο άντρας το ζήτησε και εγώ το έκανα πράξη. Εντάξει, αυτό όμως ξέρει τι δείχνει. Δείχνει ένα ζωντανό οργανισμό, μια ζωντανή σχέση που εκείνη αφουγκράζεται τις ανάγκες ενδεχομένως στις κρυφές επιθυμίες του συντρόφου. Εκείνος έχει την άνεση να πει και κάτι παραπάνω χωρίς να φοβάται ότι θα φτιαχτεί η γυναίκα του. Εντάξει, και όλα αυτά είναι και οι απαντήσεις της σχέτης, γιατί υπήρχε και μια περίοδος που τους είχαν βγάλει ότι είναι σαν μαχαίρια, ότι χωρίζουν. Θυμόμαστε. Καλά, αυτό είναι κλασικά για όλα τα ζευγάρια. Παιδιά, απάντησε σε όλα αυτά. Και η Γιάννη Κοκκίνου απήντησε, παιδιά, και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Κανονικά. Γιατί πραγματικά τόσο χρόνια καμία. Λες να τις δούμε και μαζί να συνεργαστούν κάποιες. Μα ήταν στην συναυλία του Φίβου, ήταν κοντά, νομίζω. Δεν ξέρω. Εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η ειλικρίνεια τη Γαρμπέ που είπε ότι συμπάθησε την Έλλη Κοκκίνου. Τώρα, εφόσον την παρακολούθησε και έγινε πλέον μάνα και διαπίστωσε το πόσο πολύ αγαπάει το παιδί της και ασχολείται με το παιδί της. Δηλαδή, πίσω από αυτή την απάντηση της και της Γαρμπή μπορούμε όντως να καταλάβουμε ποια ήταν η σχέση αυτών των δύο γυναικών τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, μερικά από τα πράγματα που είχαν ακουστεί και είχαν γραφτεί, μόνο τυχαία μάλλον δεν ήταν. Εντάξει, νομίζω όμως ότι δεν έχει να κάνει μόνο με αυτές τις δύο κυρίες, επειδή ήταν στο προσκήνιο και ήταν και ο Διονύσης στο προσκήνιο. Πάντα σε ένα ζευγάρι θα υπάρχει ένα παρελθόν. Έτσι, άλλες φορές ήταν πιο έντονο, άλλες φορές ήταν πιο επεισοδιακό, άλλες φορές ήταν λιγάκι πιο χλιαρό. Αυτό δεν σημαίνει κάτι, δεν ισχύει. Όντως το είπε τόσο πολύ όλα μαζεμένα σε μια συνέντευξη, νομίζω σε άλλη συνέντευξη δεν ξέρω. Για μέχρι και για τις φήμες που υπήρχαν τότε και την κατηγορούσαν για απιστία, μίλησε σε αυτή την συνέντευξη. Και βέβαια με την στάση γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια απέδειξε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Πάντως η ίδια παραδέχτηκε και το πιστεύω, το έχω ζητήσει και μαζί της, ότι αυτά που κάνει, τα μυστικά, τα μικρά μεθέρια, έλεγε και όλα αυτά, είναι αλήθεια, το επιβεβαιώνω. Δεν ξέρω αν κάνει και τα μαλλιά της σκουλικάκια μερικές φορές. Ξέρετε, είναι τα μαλλιά σκουλίκια. Καλά, εννοείται. Τα μαλλιά σκουλίκια ήταν της μόδας και εδώ στην Ελλάδα πριν από κάποια χρόνια.